Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη επεισόδιο εδώ στο κανάλι, στη συνέχεια της σειράς Pokémon Infinite Fusion. Στο προηγούμενο επεισόδιο καταφέραμε με χίλια ζόρια πραγματικά να βγούμε από τη σπηλιά και καταλήξαμε στη Cerulea City, όπου θα πολεμήσουμε τη Misty. Δεν νομίζω να την κάνουμε σε αυτό το επεισόδιο, έχουμε ακόμη να προχωρήσουμε να πολεμήσουμε τον Blue, τον Villain. Βασικά τον rival, όχι Villain. Με έχω κάνει grind, όπως έχω πει, Zoo Junior 18 level, Shappy και Yattortol στα 20. Τώρα για επιθέσεις έχουμε Confusion Bite, Wing Attack και Absorb. Για το Shappy έχουμε Shadow Sneak, Knock Off, Thunder Wave, Thunder Shock, Bite, Nightshade, Water Bleach and Water Gun για το Yattortol. Θα ξεκινήσω με το Yattortol γιατί φοβάμαι το αρχικό Pokémon του Blue. Νομίζω πήραμε Pokémon εδώ στο route, έτσι. Ναι, νομίζω είναι το Fluffy. Οπότε off camera μπήκα και σε όλα τα σπίτια εδώ στην πόλη. Δεν υπάρχει κάτι το τρόμενο το οποίο πρέπει να δείτε ή πρέπει να σας δείξω. Δεν είχαμε καμία εξέλιξη σε κάποιο Pokémon. Τι είναι αυτό, Mambro? Ίσως είσαι Marill με Slowbro, κάτι τέτοιο, οπότε μπορώ να πάω στο Shopfy. Και να βαρέσουμε Thunder Shock. Ποιο δεν σε σκοτώνει όμως και πρέπει να φύγω. Bite. Μην ξεκινήσετε τα rollout. Μου έχει μείνει φόβος από το προηγούμενο επεισόδιο. Ωραία, flinch. Super potion. Θέλω ακόμη ένα flinch. Ωραία. Και σκοτώνουμε τον Mambro. 21 level, rapid spin. Δεν θέλουμε. Will-O-Wisp. Πάλι δεν θέλουμε. Σε Nuzlocke. Shroomer. Ίσως το έχει ο Zoom Junior. Ωραία, το Mangan 3 δεν κάνει σχεδόν τίποτα. Και με 3 Confusion είχαμε και το Shroomer. Shroomer με Grimer ήταν. Wootom. Τώρα το Wootom ίσως είναι θέμα, αν είναι Rotom. Και είναι Electric Type. Ναι. Οπότε να πάω για Nightshade. Nightshade πόσο κάνει, δεν κάνει τίποτα, αλλά μας ρίχνει το speed. Εντάξει, ήσουν πιο γρήγορος έτσι κι αλλιώς. Double team, έλα μη μας το κάνεις τώρα αυτό. Ωραία. Ωραία. Δεν είδα ποιο Pokémon είναι. Να αλλάξω. Με παίρνει. Δεν είχα δει. Οκ, Wing Attack. Ωραία. Γενικά με τον Blue πολύ πιο εύκολα από όσο περίμενα, η αλήθεια είναι. Υπερβολικά πολύ πιο εύκολα. Χιλάρουμε, βάζουμε μπροστά. Shop φίλε εγώ. Thundershock. Χριστός και τον Αγίου. Έχουμε και το static ability, οπότε
Αν κάποιο Pokemon κάνει physical attack, υπάρχει πιθανότητα να γίνει και paralyzed, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Shellrush. Νομίζω μπορώ να το διαχειριστώ ότι είναι super effective, όχι. Αν περάσουμε και από εδώ και δεν χάσουμε κάποιο Pokemon, είμαστε πάρα πολύ καλοί. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μας παίρνει να χάσουμε κι άλλο Pokemon. Αυτό το future είναι πάρα πολύ όμορφο. Raticate με... Ναι, όμως σε Raticate θα έχει ψηλό attack, οπότε νομίζω πρέπει να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Α, ναι, Skin Ground. Αν έχει το attack του Raticate είναι θέμα. Φεύγει εύκολα. Bellsprout με Widow. Δεν μας φοβίζει. Οκ. Πάμε στον Zubat. Absorb. Hey, hey. Πήγε για 5. Νομίζω πρέπει να εξελιχθεί το Zubat σε Golpad, να μην έχουμε θέμα. Νομίζω μπορούμε να πάρουμε Pokemon εδώ, σε αυτό το round, οπότε πάμε να προχωρήσουμε χόλα. Perfect, φεύγεις, νομίζω το όχι το Zubat. Confusion είναι super effective. Αρχίζει και... Γιατί έχεις δύο Fusion από... Ωραία. Πραγματικά είναι ένα απορρίσιο ρεσόρ με αυτό το παιχνίδι με τα Fusion. Larvitar και Shedinja. Είναι σημα... Okay. Έχω ξεχάσει το ability του Shedinja. Οπότε πρέπει να πάμε με Weak Attack και να το σκοτώσουμε. Κοιτάξτε το ανού. Αυτό έκανε πολύ τον bite, αλλά εντάξει. Θα ξέρω αν ακολουθούν κι άλλες μάχες με... Ναι. Βλέπετε κι εσείς αυτό που βλέπω. Croconaw με Kakuna. Πω, δεν κάνει τίποτα. Το Absorb. Πάλι δεν κάνει τίποτα. Και πρέπει να φύγεις το συντομότερο. Συντομότερο όμως. Takedown. Όχι λέω εγώ. Ούτε η Arcutter θέλουμε. Να εξελιχθείς θέλουμε εσένα βασικά. Επιθέσεις μπορώ να πω ξέρεις καλές. Αλλά δεν ξέρω επιθέσεις σαν το Absorb και το Confuse, βασικά είσαι Attacker. Attack και το Special Attack σου είναι σχεδόν το ίδιο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι το Wing Attack και το Bite κάνουν περισσότερο damage. Ίσως το Nature σου να είναι τέτοιο. Άμα δίνει Nugget θα τον πολεμήσουμε. Θα πωλήσουμε τον Nugget εννοείται για να πάρουμε Pokeballs. Cancel για τορτό μέσα. Δεν
track. Έλα ρε φίλε με τον Draco Rage. Και Magnitude 7. Έλα με τον Draco Rage. Α, έχεις και Arena Trap, οκ. Άρα χάσαμε. Ναι. Παιδιά, μόλις χάσαμε τον Nuzlocke. Μόλις χάσαμε τον Nuzlocke. Μπορεί και όχι. Βασικά να πάω με ένα απόγευμα μόνο τώρα τη φάση. Οχοχοχοχ. Έχω αντίδοτο νομίζω. Πες πού τις... Α, ωραία. Βασικά είναι και λάθος δικό μου που δεν είπα από την αρχή, βασικά δεν μπορώ τώρα να το πάρω πίσω. Ότι... Pokemon όπως τα... που έχουν Draco Rage να μην μετράνε σαν θανάτη. Γιατί πραγματικά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, είναι σπασμένη κίνηση, ειδικά στην αρχή. Και υπάρχουν πολλοί που κάνουν Nuzlocke Challenge και δεν μετράνε τον Draco Rage, αλλά δεν το είπα, οπότε θα το τηρήσουμε. Έχουμε αυτά τα πόκεμον βέβαια τα οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω, αλλά όχι σε αυτό το βίντεο, θα πρέπει να κάνουν grind. Οπότε ουσιαστικά ναι, μένουμε με το Shapvi. Χάσαμε και το starter μας. Είχε και Arena Trap και Draco Rage. Πουλάμε το Nugget. Δεκαπόγεμπολ. Άρα είναι αντίθετο να έχουμε. Πέντε πόσον. Και πραγματικά τώρα θέλουμε κάτι καλό στο route. Παίρνουμε δύο πόγεμπολ για να τα κάνουμε fusion. Το έχουμε το centret, οπότε δεν μετράει. Joltik. Δεν θέλω άλλο electric. Αλλά αυτό βρήκαμε, αυτό θα πάρουμε. Μπορώ όμως να το ναι, αν το πιάσουμε βασικά, να το κάνουμε με fusion με τον Diglett. Αν το πιάσουμε, ξαναλέω. Ωραία. Για να δούμε τι άλλο πόγεμα θα βρούμε εδώ για να έχουμε σαν επιλογή για fusion. Duskull. Thunder Wave. Ωραία, το πιάσαμε με την πρώτη. Δεν δίνουμε ονόματα. Αν και έπρεπε, είναι κανόνα στον Nuzlocke, αλλά δεν το κάνω. Για να βλέπουμε και τα ονόματα όταν γίνονται fusion και να τα μαθαίνουμε. Λες και τα θυμάμαι τέλος πάντων. Τώρα. Α, δεν έχω Diglett ρε. Τον Diglett μας έχει σοφίσει τον Digba. Βέβαια τώρα που δεν έχω Water Type, πρέπει να μπει ένα Water Type. Μαζί με Duskull νομίζω θα ήταν πολύ ωραίο.
Οπότε κάνουμε Fusion, Dasca με Maril. Και θέλουμε τώρα να είμαστε Ghost Fairy. Ghost Fairy. Ghost Fairy. Δεν θα έχουμε αδυναμία στον Dark. Ναι. Και το sprite μας είναι ένα Maril ξόφιο. Το Daryl. Με το ένα μάτι έξω. Huge power, ναι. Και ανεβάζουμε special defense και κατεβάζουμε special attack. Team δεν θέλουμε. Το huge power θα μετρήσει άσχημα. Αλλά θέλουμε physical κινήσεις. Εντάξει, είσαι level 5 ακόμη. Κάτσε να κάνουμε και ένα save που δεν θέλω να κάνω. Και τώρα πρέπει να προχωρήσουμε με ένα Pokémon. Ναι, ήμουν έτοιμος να πω, μπορείς να αποφύγεις μερικούς. Τι είσαι εσύ τώρα, είσαι Αρμάλτο και Ζόρουα. Αρμάλτο και Ζόρουα, όχι θα... Σοκ, δεν κάνει τίποτα και θα ψοφήσουμε. Ωραία, πήραμε το static. Παιδιά, το static μας βοηθάει υπερβολικά. Critical. Critical hit. Δεν ξέρω αν έπρεπε να σταματήσω το βίντεο εκεί που έκανα save, αλλά η διάρκεια του θα ήταν πάρα πολύ μικρή, οπότε δεν μπορούσα, έπρεπε να συνεχίσω. Μέσα με τον Nuzlocke τώρα δεν ξέρω, το ξεκινήσω εννοείται ξανά από την αρχή. Με καινούργια Fusion, καινούργια Pokémon. Αλλά ρε φίλε, τι μπορούσα να πάω γι' αυτό εδώ. Το Knockoff πόσο κάνει. Το Knockoff δεν του κάνει τίποτα. Shadow Sneak πάλι δεν έκανε τίποτα. Paint Attack ήταν super effective εναντίον μου. Παίρναμε το Static, αλλά το Daryl δεν μπορούσε να κάνει σχεδόν καθόλου damage. Ίσως το Nightshade. Το Nightshade μπορεί να το βγάζει εκτός. Όπως και να έχει, παιδιά, χάσαμε την χάσαμε σε αυτό το Nuzlocke. Μέχρι τη Σερούλια City φτάσαμε. Θα το ξαναξεκινήσω από την αρχή. Δεν ξέρω όμως αν θα φτάσω σε αυτό το σημείο και θα το συνεχίσουμε ή θα κάνω ένα record μία ώρα περίπου να φτάσουμε εδώ. Έτσι να δείτε και εσείς ένα περίπου και για το Starter Pokémon και τα Fusion που θα βρούμε στην αρχή. Οπότε ναι, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, κάντε ένα like και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο της σειράς. Μέχρι τότε καλά να περνάτε, γεια σας.